Ένα σχόλιο καταρχήν, κύριε Αντωνίου, για το παιχνίδι σας, για το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, συγγνώμη, με την ανόρθωση. Ήταν ένας αγώνας τον οποίο το ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε να μην χάσει τουλάχιστον. Αλλά όμως στο τέλος πλήρωσε κάποιες αδυναμίες που έχει η ομάδα και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες λειτουργήσαν υπέρ της ανόρθωσης. Μια ανόρθωση που θα πρέπει να δεχθούμε ότι παρά το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ, προσπάθησε πάρα πολύ χρησιμοποιώντας όλη τη δυναμική που έχει το γήπεδο της και από τον κόσμο και από την πίεση και από τους παίκτες και κατάφερε στο τέλος να κερδίσει. Κύριε Αντωνίου, 5 παιχνίδια, 4 ήττες ο ΑΠΟΕΛ, μόλις μία νίκη, μπορεί να επανέλθει, μπορεί να διεκδικήσει? Εξαρτάται τι εννοείται να διεκδικήσει. Αν εννοείται το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όμως δείχνει κάποια σημάδια βελτίωσης η ομάδα και νομίζω ότι εάν κερδιθεί ακόμα λίγος χρόνος, δυστυχώς χωρίς να κερδίζονται αγώνες, μπορεί η ομάδα να φτάσει σε επίπεδα που μπορεί να διεκδικήσει την έξοδο της στην Ευρώπη. Κύριε Αντωνίου, επειδή κάνατε λόγο για την δυναμική που έχει το γήπεδο της, στο γήπεδο της η ανόρθωση και ακούσαμε και αρκετά παράπονα από τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ, θέλετε, στην τελευταία φάση εσάς πώς σας φάνηκε εκείνες οι διαμαρτυρίες του ΑΠΟΕΛ? Μιλάτε πώς μου φάνηκαν οι διαμαρτυρίες? Όχι, η φάση, όχι οι διαμαρτυρίες. Φαίνεται ότι χτυπά πάνω στο χέρι του παίχτη της ανόρθωσης. Και από τη στιγμή που δίνονται πολλά γελία πέναλτι με χτύπημα της μπάλας στα χέρι, πιστεύω ότι ήταν πέναλτι. Ναι. Με εκπλήξει το γεγονός ότι δεν κλείθηκε ο διαιτητής να το δει. Όπως και στη φάση του δεύτερου γκολ της ανόρθωσης, που δεν κλείθηκε ο διαιτητής. Εντάξει, γνωρίζω ότι στο offside, αλλά ο παίκτης που δέχεται την μπάλα δεξιά φάνηκε να είναι εκτεθειμένος. Αλλά είναι λεπτομέρειες αυτές. Και μάλιστα μεγάλες λεπτομέρειες όσον αφορά τον σημερινό αγώνα.